Καλησπέρα. Ελπίζω να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Θα χαμηλώσουμε και τη μουσική για να έχουμε μια άμεση επαφή με την ομιλία μας. Βλέπετε, δεν μιλάμε από μικρόφωνα ούτε το Q. Έτσι, αυτά που θα πούμε 32. Είναι... 32. Αυτά που θα πούμε είναι πράγματα τα οποία έχετε διαπιστώσει κι εσείς ζώντας στην πολιτική κατάσταση του πλανήτη πλέον. Αυτά που θα πούμε είναι λόγια καρδιάς. Αυτά που θα πούμε είναι πράγματα τα οποία είναι και αληθινά και θα πρέπει να μπουν μπροστά με μια προοπτική καλύτερη για τον πλανήτη, την Αμερική και την Ελλάδα φυσικά. Έχουμε σήμερα τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το Hotel Lazard, τον φίλο μας και πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Τμήματος Ελλάδος, τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίν. Ένα χειροκρότημα. Ο αδελφός είναι πρόεδρος λοιπόν του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα, έτσι το Republican Overseas, και στις συγκεκριμένες εκλογές θα μας μιλήσει για την, αφού ως υπεύθυνος της πολιτικής καμπάνιας του Τραμπ, για τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Αμερικές λίγες μέρες πριν τις εκλογές, τις πολύ κρίσιμες εκλογές για τον πλανήτη. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον βλέπω, τον συναντάω πάλι εδώ μετά την ομιλία του στην Κατερίνη, όπου με μέλη από το τμήμα μας, το AJ3 Alexander the Great, το τμήμα της ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ήμασταν παρόντες. Είμαι πολύ χαρούμενος που μαζί με τους συνεργάτες του θα μας αποκαλύψει γεγονότα τα οποία δεν έχουμε ακούσει ούτε διαβάσει σε τηλεοράσεις και site αντίστοιχα. Στην προκειμένη περίπτωση ο καθένας έχει το πιστεύω του, ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής. Γνωρίζετε όμως όλοι πολύ καλά ότι για να έρθουμε σήμερα εδώ, και θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά σας προσωπικά, έρχεστε από ενδιαφέρον για την πολιτική κατάσταση όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και τα βήματα που θα εξακολουθήσουμε μετά την 5 Νοεμβρίου στον πλανήτη. Άποψή μου είναι ότι όπως και το 2016 έβλεπα μπροστά τότε και θεωρώντας τον πρόεδρο Τραμπ να μπορεί να υλοποιήσει απλά, λιτά όλα αυτά που είπε και βλέποντας τη διαδρομή του, ότι αυτό θα κάνει και τώρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ακούσουμε μεγάλη προσοχή, γιατί τα λόγια που έχουν γίνει πράξη είναι εχέγγυο για την επόμενη μέρα και για την απόφασή μας να επιλέξουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ψηφίζουν και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Πέρα από σήμερα εδώ που στο ξενοδοχείο υπάρχει και μια ομάδα Αμερικανών πολιτών με τους οποίους θα μιλήσει ο κύριος Τζόναθαν, υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που έχουν γραφτεί και θα σας μιλήσει διεξοδικά ο αδερφός μας Τζόναθαν για τι διαδικασία υπάρχει για να μπορέσουν να ψηφίσουν στις εκλογές. Θέματα όπως της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παγκόσμιας ειρήνης, του πληθωρισμού, της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα της παγκόσμιας υγείας, είναι στην ατζέντα. Σε αυτήν την ατζέντα, το τι συμβαίνει θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Προσωπικά, να ευχαριστήσω και την Ιωάννα Μάρκου, την πρόεδρο του Ambassador Club Θεσσαλονίκης. Φυσικά όλους τους αδελφούς και τους πρόεδρους, όπως ο αδελφός Φεζούδης στην ΟΔΙΚ, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, τον αδελφό Μιχαηλίδη στην πρόεδρο της Λέσης Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, το διοικητή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Παντελιάδη Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το γιατρό μας τον Τζαβλή, τον Δρόσο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Άγιος Τηλιανός. Αν ξεχνάω κάποιον αυτή τη στιγμή, θα ήθελα και όλους τους και είπα για όλους και τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά που είστε εδώ. Όπως και το Βεργίνα TV, την πρόσωπο από το Βεργίνα TV. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Μανώλη, καταρχάς σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πάνε αρκετές εβδομάδες
που είμαι παρόν στη Θεσσαλονίκη και θέλω να ξεκινήσω από το σήμα κατά τεθέν. Αυτό που λέμε Make America Great. Ξέρετε ότι όλα τα καλά και όλα τα κακά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, δυστυχώς ή ευτυχώς ξεκινάνε από την Αμερική. Και όταν φταρνίζεται η Αμερική, ο υπόλοιπος κόσμος παθαίνει καρκίνο. Είμαστε σε πολύ σημαντικές εκλογές, γιατί είδε ότι πρέπει να αποφασίσουμε προς τα πού θέλουμε να πάμε, όχι μόνο την Αμερική, αλλά όλο τον πλανήτη. Και εγώ θα ξεκινήσω από τα θέματα εξωτερικής παγκόσμιας πολιτικής. Είμαστε ένα βήμα πριν από το ξέσπασμα παγκοσμίου πολέμου. Ούτε ένα βήμα, μισό βήμα. Από την 20 Ιανουαρίου του 2021 ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση εντάσεων οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαλύσουν ό,τι ξέρουμε και να γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή. Δεν είμαι υπερβολικός. Ένας πυρηνικός πόλεμος θα μας γυρίσει πίσω στη λίθινη εποχή. Είμαστε πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Γιατί? Διότι έχουμε αφήσει το χρήμα και την ακόρεστη δίψα για εξουσία κάποιων ανθρώπων να κρίνουν τις τύχες του πλανήτη. Εμένα, εσάς που θα πλήξει η πυρηνική βόμβα η οποία θα έρθει από κάποιο κράτος ή κάποιον ημίτρελο, δεν μας ενδιαφέρει αν η τάδε ή η δύνα πολυεθνική θα βγάλει περισσότερα κέρδη πουλώντας στρατιωτικό εξοπλισμό και οθώντας τις ΗΠΑ σε ατελείωτους πολέμους. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο τέλος είναι η οικογένεια, η υγεία και η ζωή μας. Αυτό έχουμε αρχίσει και το χάνουμε. Διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πλέον στα ηγετικά κλιμάκια της άλλοτε παντοδύναμης Αμερικής, οι οποίοι αρχίζουν και θεωρούν ότι έλα, ένας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος δεν είναι και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με συγχωρείτε, όταν η πλουτοκρατία της Αμερικής, η οποία έχει μεταφέρει τις επενδύσεις της σε τρίτες χώρες, όλες διαθέτουν από ένα πυρηνικό καταφύγιο κάτω από τη βίλα των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, προφανώς δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά όλους εμάς μας ενδιαφέρει και μας καίει. Και εμάς στην Ελλάδα μας καίει περισσότερο. Διότι είμαστε πολύ πιο κοντά στο μάτι του κυκλώνα. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε κάτι. Δεν μπορεί να αφήνεις την εξωτερική πολιτική σε ηλιθίους. Και τι έχουμε δει? Έχουμε δει πολιτικούς, μαριονέτες, οδηγούμενος άκρητα από συμφέροντα επιχειρηματιών. Αυτό θα πρέπει να μας ξυπνήσει. Τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ? Stop endless wars. Η Αμερική μπορεί να έχει, να είχε μάλλον,
την μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη, που είναι αρκετά συζητήσιμο πλέον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αν το έχει, αλλά δεν θα μπούμε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, που να κρατήσει ώρες, που να την κάνουμε στα πλαίσια του γεωστρατηγικού στο επόμενό μας συνέδριο. Αυτό που χρειάζεται η Αμερική είναι να καταλάβει ότι μαζί με την εντός εισαγωγικών ηγεσία του πλανήτη έρχεται και ευθύνη. Και αυτό αρχίζουν και το ξεχνάνε ή το έχουν ξεχάσει προπολού η πολιτική στην Αμερική. Και βάζοντας και το λιθαράκι της αυτοκριτικής και κάποιοι και στο δικό μας το κόμμα. Αυτοί κάποιοι βέβαια έχουν παραθυρωθεί. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν είναι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που ξέρατε. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα γύρισε στις ρίζες του. Και ποιες είναι οι ρίζες του? Είναι αυτές που έθεσε ο ιδρυτής μας Αβραάμ Λίνκολν τη δεκαετία του 1860, όταν απελευθέρωσε τους μαύρους σκλάβους, όταν επί 30 χρόνια, και μάλιστα δολοφονήθηκε γι' αυτό, και αυτό είναι πολύ επίκαιρο, διότι δύο φορές προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον πρόεδρό μας, μία φορά σχεδόν τα καταφέραμε, αλλά και άλλοι δολοφονήθηκαν. Συμπτωματικά, σχεδόν όλες οι δολοφονίες πολιτικών στην Αμερική είχαν θύματα ρεπουμπλικάνους, πλην του John Fitzgerald Kennedy και του αδερφού του, οι οποίοι όμως τι, και αυτοί χτυπήσανε το τότε σύστημα. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα λοιπόν είναι επίσης το κόμμα εκείνο που το οποίο μέχρι το 1900 πάλευε για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των μαύρων στην περίοδο του Restoration, την ώρα που το Δημοκρατικό Κόμμα στο Νότο προσπαθούσε να ξαναφέρει πίσω τη δουλεία. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι αυτό με σημαία και μπροστάρι τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος ήταν εξέχον μέλος του κόμματός μας, το οποίο ξαναπάλεψε για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και σε αυτό το σημείο θέλω να θυμίσω ότι και οι Έλληνες στην Αμερική ήμασταν μειονότητα. Μας αποκαλούσαν οι δημοκρατικοί Dirty Greeks στη δεκαετία του 30. Dirty Greeks. Ήταν ευρυσιά. Το να είσαι Έλληνας μετανάστης στην Αμερική ήταν υποτιμητικό. Μην κοιτάτε που άλλαξαν μετά τα πράγματα όταν ο ελληνισμός πρόκοψε. Στα πρώτα βήματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και ιδρύθηκε η Αχέμπαντ. Και πάντα όποτε βρίσκομαι σε συγκέντρωση αδερφών της Αχέμπαντ, θυμίζω τις ρίζες της Αχέμπαντ. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να τις ξεχνάμε. Ας έρθουμε όμως fast track στο σήμερα. Πόλεμος στην Ουκρανία. Έπρεπε να γίνει αυτός ο πόλεμος? Όχι. Με τίποτα. Έπρεπε να καταστραγηθούν οι συμφωνίες του Μίνσκ? Όχι, βεβαίως, για κανένα λόγο. Έπρεπε η Ουκρανία να συζητάμε να μπει στο ΝΑΤΟ? Όχι, βεβαίως, με τίποτα. Ήτανε πάγιες πολιτικές της Αμερικής ακόμα και πρόσφατα. Και ξαφνικά η κυρία Χάρης αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι στο Κίεβο, να πει στον κύριο Ζελένσκι ότι θα γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ και θα έλεγα και παρά τις σχετικές νουθεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό δεν θέλουμε ηλιθίους στο τιμόνι της Αμερικής. Δεν υπήρξε τίποτα πιο ηλίθιο και αυτό ήταν πρόκληση προς τη Ρωσία. Εγώ δεν λέω ότι η Ρωσία έκανε καλά που επενέβη. Όμως αυτά συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική. Και οι καλοί πολιτικοί ξέρουν και να λύνουν προβλήματα όπως λύνει ο πρόεδρος, αλλά και να τα προλαμβάνουν. Αυτό το έχουμε χάσει στην Αμερική.
Αποτέλεσμα, 1 εκατομμύριο σχεδόν νεκροί. Και από τις δύο πλευρές. Μια Ουκρανία κατεστραμμένη. Μια Ουκρανία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι το εφαλτήριο ενός πυρηνικού πολέμου. Δεν θα πω άλλο, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ένα άλλο θέμα. Γάζα. 7 Οκτωβρίου 2023. 1.300 Ισραηλινοί δολοφονήθηκαν εν ψυχρό από τη Χαμάς. Γιατί το αφήσαμε ως Αμερική να συμβεί αυτό? Εδώ υπάρχει όμως και ένα πολύ σοβαρό ελληνικό ενδιαφέρον. Ποια είναι η Χαμάς? Η Χαμάς για τον Λαοτζίκο είναι η Παλαιστίνη. Για μας όμως που ξέρουμε, η Χαμάς είναι η θυγατρική της οργάνωσης Αδελφοί Μουσουλμάνοι. Ποια είναι η οργάνωση Αδελφοί Μουσουλμάνοι? Ιδρύθηκε το 1928 στο Κάιρο από τον Σαΐντ Αλμπάνα και ο υπαρχηγός και μετέπειτα αρχηγός, συναρχηγός της οργάνωσης ήταν ο περιβόητος ημάμης Αμίν Αλ Χουσέινι, ο ημάμης της Ιερουσαλήμ. Για όσους ξέρουν ιστορία, διότι προφανώς στο Λευκό Οίκο έχουν ξεχάσει την ιστορία, ο ημάμης αυτός ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Χίτλερ. Ο ημάμης αυτός ίδρυσε την Αραβική Λεγεώνα με 3 συντάγματα. Το πρώτο κατατροπώθηκε από τον Μπάτον στην Τινησία. Το δεύτερο κατατροπώθηκε από το Στάλιν στο Καυκασό, αλλά για μας στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει το τρίτο σύνταγμα. Το τρίτο σύνταγμα που ήρθε, Ναζί, έτσι, SS, ήρθε στο Σούνιο το 1941 και συμμετείχε στη σφαγή των Καλαβρίτων, στη σφαγή του Κυριακίου, στη σφαγή της Καλοσκοπής, στη σφαγή του Διστόμου, και στις σφαγές μαζί με τους τσάμιδες κατά την υποχώρησή του στην Ήπειρο, όταν πολεμούσε τις μονάδες του Ζεύρελβα, και δωράκι φεύγοντας πέρασε και από την Πρίστινα, και όσους Έλληνες ήσαν εκεί το Νοέμβριο του 43 τους έσφαξε μαζί με τους Εβραίους της Πρίστινα. Αυτοί είναι οι φίλοι μας. Και εμείς τρέχουμε με παλαιστινιακές σημαίες και δεν ξέρουμε ποια είναι η Χαμάς. Δεν ξέρουμε ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι το 1959, όταν εκδιώχθηκαν από την Αίγυπτο, πού πήγανε? Στην Κωνσταντινούπολη. Και τι κάνανε? Γίνανε κομμάτι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, μας νοιάζει και μας κόφτει ποια είναι η Χαμάς. Γιατί η Χαμάς έσφαξε και Έλληνες. Έσφαξε 25.000 Έλληνες η Χαμάς. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι πολύ ύπουλα και πολύ πονηρά στα σχολεία μας δεν διδάσκεται αυτό το πράγμα. Όλο το αρχείο μπορεί να το βρείτε στο τελευταίο μας βιβλίο, την έκδοση του Γεωστρατηγικού, στο EastMed.org, που μιλάμε για τις σφαγές που κάνανε οι Ναζί του Αλ-Χουσεϊνί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Με πλήρη τεκμηρίωση, φωτογραφίες, χάρτες κτλ. Αλλά ας έρθουμε λίγο, ένα fast track, να έρθουμε στα τώρα. Χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι στο επιτελείο της κυρίας Χάρης 30% είναι μέλη ή συμπαθούντες των αδελφών μουσουλμάνων. Προσέξτε, έχεις έναν ηγέτη που, μια ηγέτιδα τέλος πάντων, ενός κόμματος που έχει πλήρη άγνοια από εξωτερική πολιτική, και το 30-40% των συμβούλων και συνεργατών της, έχω πλήρη τα ονόματα, μην κάθομαι τώρα και τα λέω
είναι μέλη της οργάνωσης αδερφών μουσουλμάνων. Ποια νομίζετε θα είναι η τύχη της Ελλάδος? Αμφιχάρης. Όταν την πολιτική πλέον τον είπα θα την υπαγορεύει η Άγκυρα. Να σας το πω έτσι λαϊκά. Τη βάψαμε. Τη βάψαμε. Από την άλλη πλευρά έχει ένα πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τι λέει? Ήρθε στην Ελλάδα. Έστειλε τον Πομπέο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αποτελεσματικός, αλλά τουλάχιστον είχε την πρόθεση. Λέει στην Ελλάδα. Ήμασταν κομμάτι αυτό. Κάντε μια στρατιωτική συμμαχία με την Κύπρο. Στρατιωτική. Όχι άλλα λόγια να παπιόμαστε, όχι η Κύπρος κείται μακράν. Και όποτε θυμόμαστε την Κύπρο, την Κύπρο βασικά τη θυμόμαστε στην Ελλάδα ως το πρώτο ταξίδι του κάθε Έλληνα πρωθυπουργού αφού εκλεγεί. Μετά πάει η Κύπρος, την ξεχάσαμε. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε όμως, κάντε μια συμμαχία οι τρεις σας και αφήστε και μια πόρτα για την Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, προσέξτε, με ενιαίο αμυντικό χώρο. Και εγώ σαν Αμερική βάζω υπογραφή και δέσμευση και ξέρετε οι δεσμεύσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι μπετόν, έτσι. Θα μιλήσω για το συνοπτικά. Ότι όποιος και αν σας επιτεθεί, εγώ θα τον σταματήσω. Κι ας είναι και μέλος του ΝΑΤΟ και ας είναι οτιδήποτε. Αλλά ενιαίο αμυντικό χώρο. Και εμείς είπαμε όχι. Η Κύπρος είπε ναι, το Ισραήλ είπε ναι, η Αίγυπτος είπε ναι, εμείς είπαμε όχι. Γιατί? Διότι τελικά η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος χαράσεται από τους δανειστές της. Τους φίλους μας τους Γερμανούς, που ποτέ δεν πληρώσανε το λογαριασμό για το μακέλεμα της Ελλάδος. 1,1 εκατομμύριο νεκρούς άφησε η ναζιστική θηριωδία. 3.467 χωριά καμένα. Δεν πλήρωσαν ποτέ. Καταστραμμένη η γεωργική βιομηχανική παραγωγή. Δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Και τρεις φορές μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ, διεκδικήστε τις γερμανικές οφειλές πανάθεμά σας. Γιατί δεν το κάνετε? Και εμείς σφυρίζουμε κλέφτικα. Γιατί μη χαλάσουμε τη σούπα με τους φίλους μας τους Γερμανούς της Siemens. Γιατί προφανώς τα κέρδη είναι μεγάλα. Εκεί πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο Τραμπ και ποιες είναι οι αρχές του. Και να ξεκινήσουμε από τη βασική αρχή του πρόεδρου Τραμπ. Στα αγγλικά το λέμε promises made, promises kept. Αυτό τι είναι? Είναι πάρα πολύ απλό. Και πού έχει τις ρίζες τους? Έχει τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Ότι ο κάθε πολιτικός είναι πρώτα εντολοδόχος του λαού και μετά οτιδήποτε άλλο. Άρα, εσένα που σε στέλνω στο Λευκό Οίκο, σε στέλνω για να εκπροσωπείς τα δικά μου συμφέροντα. Όχι τα συμφέροντα των πολυεθνικών που σου κάνουν donations, όχι τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών που πλέον ρυθμίζουν τα πάντα. Δυστυχώς βλέπετε τρεις εταιρείες, τέσσερις έχουν μαζέψει σχεδόν όλο τον πλούτο του κόσμου. Ο κύριος Μπέζος, ο κύριος Ζούκεμπεργκ, τι κάνουνε? Πνίγουνε κάθε αντιπολιτευτική φωνή. Εμείς το ξέρουμε σαν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αναγκαστήκαμε να ιδρύσουμε δικό μας τηλεοπτικό σταθμό λόγω της λογοκρισίας του μεγάλου κεφαλαίου. Promises made, promises kept σημαίνει ότι εσένα που σε στέλνω σε οποιοδήποτε επίπεδο είσαι εντολοδόχος μου και αυτή είναι η αρχαία ελληνική αμεσοδημοκρατία. Και αυτό το έχουμε χάσει, διότι οι πολιτικοί πλέον μόλις πάρουν την ψήφο μας εξαφανίζονται και κάνουν ό,τι τους γουστάρει, αρπάζουν τις μίζες από ό,τι μπορούν και τους ψηφοφόρους τους έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ο πρόεδρος Τραμπ απέδειξε ότι αυτά είναι πολύ μακριά από αυτόν. Θα μου πείτε,
επειδή είναι δισεκατομμυρίουχος. Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι ένα ατού. Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τον Τραμπ. Δηλαδή, αν πάει ο τάδε επιχειρηματίας που θέλει να πουλήσει οβίδες και να κάνει ένα καινούριο πόλεμο και πει στον Τραμπ πάρε 200 εκατομμύρια δολάρια, θα του πει ο Τραμπ όπως είσαι, στην πισίνα, βούτα και ξαφανίσου. Αυτό βοηθάει. Όμως, βοηθάει ότι είναι ένας ακέραιος χαρακτήρας, ο οποίος ό,τι έλεγε πριν από 10 χρόνια, τα ίδια λέει και τώρα. Οι αρχές είναι πάρα πολύ απλές. Μία χώρα πρέπει να έχει σύνορα, πρέπει να έχει συνέπεια, πρέπει να έχει έναν λαό ο οποίος να νιώθει ότι οι πολιτικοί του ασχολούνται με τα δικά του προβλήματα και όχι με τα προβλήματα των χορηγών τους. Και αυτό το ζούμε στο πετσί μας και στην Ελλάδα. Τα ίδια προβλήματα έχουμε. Λαθρομετανάστευση, τα βλέπετε. Στο ό,τι γίνεται στην Αμερική, ό,τι γίνεται και στην Ελλάδα, είναι καρμπόν. Ελάχιστοι ηγέτες βρεθήκανε να σταματήσουν αυτή τη μάστιγα. Ο πρώτος ήταν ο Τραμπ. Ο περιβόητος χάρτης που του σώσε και τη ζωή. Η λαθρομετανάστευση είχε πέσει σε ελάχιστα ποσοστά λίγο πριν φύγει από τον πρόεδρο και μετά αυξήθηκε. Και βέβαια η Αμερική έχει νιώσει πολύ άσχημα αυτό το κύμα της λαθρομετανάστευσης. Και υπάρχει και μια άλλη όψη στη λαθρομετανάστευση. Αφήστε την εγκληματικότητα. Αφήστε τα ναρκωτικά. Τα ζούμε και εδώ στην Ελλάδα, τα βλέπουμε. Υπάρχει και κάτι άλλο. Φτηνά εργατικά χέρια για να διώξουν υψηλόμισθους ντόπιους και να πάρουν δούλους. Είναι μια νέα δουλεία η λαθρομετανάστευση, η οποία πολλές φορές έχει απλά την έννοια ότι κάποιοι προτιμούν να δουν το 1/3 και 1/4 μισθούς στους υπαλλήλους, αλλά είναι και πραγματική δουλεία. Ακούτε σε ομιλίες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 350.000 παιδιά στην Αμερική μεταναστών τα οποία έχουν χαθεί. Αυτά είναι σκλάβοι. Είναι νεκρά στα χέρια παιδόφιλων. Αν θα παρακολουθήσετε ειδήσεις, κάθε μέρα σκάει και μια καινούργια είδηση ότι τα άδε δίνα μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος συνελήφθη. Είναι πλουτοκρατίας αυτό. Ναι. Άρα η πλουτοκρατία είναι η αιτία στην οποία... Η πλουτοκρατία, αδελφέ μου, είναι με αυτούς, δεν είναι με εμάς. Είναι στο θέμα της παιδοφιλίας που είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μας απασχολεί πάρα πολύ και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 350.000 παιδιά μεταναστών στην Αμερική που αγνοούνται και πρέπει να βρεθούν. Και δυστυχώς όλα αυτά έχουν πάει λόγω της λαθρομετανάστευσης στο Θεό. Συνεχίζουμε για την οικονομία. Για την οικονομία και να εστιάσουμε περισσότερο... Είναι καλεσμένο. Στην υποψηφιότητα. Ναι. Στην υποψηφιότητα. Στην υποψηφιότητα θέλω να εστιάσουμε του Τραμπ και επειδή ξέρω από πολλούς που συζήτησα πριν αδελφέ ότι θέλουν να μάθουν, υπάρχει μια φήμη έξω ότι άμα βγει ο Τραμπ είναι φιλότουρκος και ότι ξέρω εγώ θα βοηθήσει την Τουρκία εις βάρος της Ελλάδας. Θέλω να διευκρινίσει αυτό το ερώτημα, έτσι, δηλαδή ποια θα είναι η σχέση της Ελλάδας με τους Τούρκους και τον Τραμπ, έτσι, σε περίπτωση εκλογής του Τραμπ, ποια λοιπόν, θα είναι αυτή πάμε, λοιπόν, και ποια θα είναι η διαδικασία μετέπειτα, δηλαδή στα θέματα της οικονομίας που άπτονται με τα αέρια, τα πετρέλαια και το φυσικό είπαμε αέριο. Είπαμε πριν ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έκανε ένα το deal του αιώνα, το οποίο εμείς το απορρίψαμε. Ήταν το 3-1. Το 3-1 τι είχε σκοπό να βοηθήσει? Είχε σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει παραγωγός, αλλά και διαμετακομιστής ενεργειακών προϊόντων. Δηλαδή, θα μας επέτρεπε να ενώσουμε την ΑΟΣ μας με την Κύπρο, την Αίγυπτο, να προχωρήσουμε άμεσα σε εξορίξεις φυσικού αερίου και την προώθησή τους στις ευρωπαϊκές αγορές.
Δυστυχώς αυτό τορπιλίστηκε. Τορπιλίστηκε πάρα πολύ σκληρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως τη νέα θητεία του Προέδρου Τραμπ, ξεκινώντας από τις 20 Ιανουαρίου, θα επανέλθουμε με αυτό το σχέδιο και ελπίζουμε η όποια ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται τότε στην εξουσία επιτέλους να το δεχθεί. Διότι θεωρούμε ότι εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην εξόρυξη των ενεργειακών της κοιτασμάτων, θα αλλάξει χαρακτήρα. Δεν είναι απλά ότι θα πουλάει και θα έχει τρελά έσοδα από αυτές τις πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων, αλλά θα δημιουργηθεί και μια ολόκληρη βιομηχανία εδώ στην Ελλάδα. Θα δουλέψει κόσμος, πανεπιστήμια θα ξαναγεμίσουν, διότι θα χρειάζεται η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ειδικευμένων τεχνικών, και δεν είναι μόνο η εξόρυξη, είναι η επεξεργασία, είναι το ραφινάρισμα, είναι η ναυτιλία η οποία θα βοηθηθεί. Όλο αυτό το πακέτο θα δώσει στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια σε βάθος 20-30 ετών. Η δικαιολογία ότι θέλουμε πράσινη ανάπτυξη είναι γελία. Είναι για μένα αντεθνική. Εμείς θα επανέλθουμε με αυτή την πρόταση και ευχόμαστε μετά τις 20 Ιανουαρίου, διότι θεωρούμε ότι με βάση τα προγνωστικά σίγουρα πάμε για την Προεδρία και ίσως πάμε και για σαρωτική νίκη. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα και τα στελέχη, εδώ μαζί μας είναι η Μαρία Ιβρακά, η υπεύθυνη Κατερίνης και Θεσσαλίας και Μακεδονίας, οι οποίοι όλοι ακούραστα δουλέψαμε και μαζέψαμε 45 με 50.000 εγγραφές νέων ψηφοφόρων μεταξύ του 20 και φέτος για τον πρόεδρο Τραμπ από την Ελλάδα. Πάμε τώρα στον απίστευτο μύθο. Ο Τραμπ είναι φιλότιμος. Από πού ήρθε αυτό? Α, στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν δύο πύργοι που λέγονται Trump Towers. Μάλιστα. Σε ποιον ανήκουν όμως αυτά? Ανήκουν σε ένα Τούρκο επιχειρηματία. Πόσους πύργους τέτοιους έχει ο Τραμπ ανά τον κόσμο? 60. Μακάρι να έχει και στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα όταν ακούμε επενδυτές θέλουμε να τους τα αρπάξουμε. Και οι περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα καταλήγουν σε φιάσκο. Αλλά ας μείνουμε λοιπόν στους Trump Towers. Έχει ιδιοκτησία ο Τραμπ στους πύργους? Όχι. Τι ήταν αυτή η πύργη? Franchise. Δικαιόχρηση. Δηλαδή το 1996 κάποιος προσήγησε τον πρόεδρο Τραμπ, Κοχ, Τούρκος, ο οποίος μάλιστα τον είχε βάλει και ο Ερντογάν φυλακή, παρεπιπτόντος, και του είπε: θέλω να χτίσω δύο πύργους, μου πουλά σχέδια και τεχνογνωσία. Ο Τραμπ επιχειρηματίας, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική τότε, έχει άλλους 60 τέτοιους πύργους ανά τον κόσμο, και είναι βεβαίως, πάρε τόσα, για 10 χρόνια θα μου δίνεις τόσα λεφτά. Το 2012 τελείωσε η σύμβαση, δώσαν τα χέρια, τελείωσε. Λοιπόν, μύθος νούμερο 1 της αριστεράς και των liberals, ότι ο Τραμπ έχει συμφέροντα στην Τουρκία. Busted, τι λένε. Myth busted. Πάμε λίγο σε τι έκανε ο Τραμπ με την Τουρκία. Τους έκοψε τα F-35. Λόγχι το είχε φέρει πολύ βάρεως. Τους έκοψε τα F-16. Αλλά ακόμα χειρότερα για αυτούς, τους έκοψε τα ανταλλακτικά για όλα στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Θυμάστε τον Μπάστορα Μπράνσον? Τον θυμάται κανένας? Για σηκώστε χεράκι ποιο τον θυμά. Δύο μόνο τον θυμούνται. Ο Μπάστορας Μπράνσον είχε συλληφθεί στην Τουρκία και κρατεί το Όμηρος. Και είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν, αν δεν μου τον δώσεις πίσω, θα πονέσεις πάρα πολύ. Κάτσε ο Ερντογάν τα τσαλιμάκια
αλλά τελικά πόνεσε πολύ και τον έδωσε και έδωσε και άλλους. Ο Μύρος. Και πολύ πιο γρήγορα από τους δικού μας τους Έλληνες στρατιώτες που είχαν συλληφθεί στον Εύρο. Το ξεχνάτε αυτό? Το ξεχνάτε? Είχαμε γίνει ρεζίλοι τότε. Αλλά δεν είχαμε ένα Τραμπ να το λύσει επί τόπου. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τραμπ που τον πήγαινε τον Ερντογάν έτσι. Το ότι ο Τραμπ ομολογεί ότι ο Ερντογάν είναι ένας έξυπνος ηγέτης. Είναι αλήθεια. Ο Ερντογάν είναι ένας έξυπνος ηγέτης. Πήρε μια Τουρκία από το Α, την πήγε τρεις φορές πάνω. Για τους Τούρκους είναι καλός. Ξέρετε τι, εγώ όταν ο γείτονάς μου πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο, δεν πάω να το ξύσω, να το ξύσω τι. Θα πάω να δουλέψω, να μου φύγει ο καημός, πάω να αγοράσω κι εγώ ένα αυτοκίνητο. Το να βρίζεις το γείτονα και να λες ότι είναι ανάξιος, είναι το πολύ κακό. Αυτά να τα σκέφτονται οι δικοί μας εδώ. Εντάξει, είμαστε σε απέναντι πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι χαζοί. Χαζοί είμαστε εμείς που τους υποτιμούμε. Και κοιτάξτε που είναι αυτοί τώρα και που είμαστε εμείς τώρα. Εμείς σιτίζουμε το μισό Πακιστάν, τζαμπά, και αυτοί φτιάχνουν στόλο από ντρόουν. Και αυτούς που σιτίζουμε έχουν τα phone up, άμα γίνει κάτι, κάνουν όλοι στους δρόμους με τις χατζάρες. Γι' αυτό θέλει και λίγο σκέψη. Πάμε τώρα, Χάρης Μπάιντεν. Τι κάνανε? 20 Ιανουαρίου 21. Ώρα 9 το πρωί. Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. Μπάιντεν Χάρης. Ώρα 6 το βράδυ. Διάταγμα. Απελευθερώνει την πόλη των ανταλλακτικών. Κοιτάξτε τη διαφορά. Δεν πέρασαν 9 μήνες, 9 εβδομάδες, 9 ώρες. Με το που μπήκανε μέσα, το επιτελείο της Καμαλά Χάρης, αδελφοί μουσουλμάνοι, έτσι, έχουν έδρα στην Κωνσταντινούπολη. Το είχαν έτοιμο το διάταγμα. Ξέρετε τι, είναι πολύ κακό να υποτιμάς τον αντίπαλό σου. Είναι πολύ κακό να μην σκέφτεσαι ότι οι κατά τα άλλα μπουνταλάδες Τούρκοι έχουν καταφέρει και έχουν διαβρώσει όλη το Ουάσιγκτον και το βαθύ κράτος, αυτό που πολεμάει ο Τραμπ με τα μπούνια. Ξυπνάτε Έλληνες! Και εδώ και εκεί! Ξυπνάτε με την αγιαστούρα, δεν λύνεται το πρόβλημά σου. Λέει η Ελλάδα, έχουμε το διεθνής δίκαιο με το μέρος μας. Σκασίλα μου, σκασίλα μου. Ξέρετε πότε γίνονται οι καλύτερες συμφωνίες, οι πιο δυνατές? Όταν έχεις τον αντίπαλό σου ένα πιστόλι στο κεφάλι, σηκώσει τον κόκορα και είσαι έτοιμος να ρίξεις. Τότε τα δίνει όλα. Τι θα σου πει αυτός που είναι έτοιμος να φάει τη σφαίρα? Ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύεται να τραβήξετε τη σκανδάλη? Θα είναι νεκρός όταν μετά. Και θα στα δώσει όλα. Έτσι δυστυχώς έχουμε φτάσει με αυτή την ηλίθια αιμονή στο διεθνές δίκαιο και στον ΟΗΕ
που, αν θυμάστε, ο μέγας μας κωμικός Χάρι Κλίν έλεγε «Οργανισμός συλλεγμένων εκκρεμωτήτων». Τι έχει καταφέρει να κάνει ο ΟΗΕ για την Κύπρο? Πείτε μου, 1974 και σήμερα, τι έκανε ο ΟΗΕ για την Κύπρο? Τι έκανε για την εκτόνωση της κρίσεως στην Μέση Ανατολή? Τίποτα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, οι καλύτερες συμφωνίες δεν γίνονται από γραφειοκράτες, δεν γίνονται από πολιτικούς νάνους, γίνονται από ανθρώπους που έχουν μυαλό και έχουν όρεξη και έχουν πείρα. Αυτό είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Και βλέπετε στις ομιλίες ο πρόεδρος Τραμπ από το πρωί μέχρι, λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και εδώ να πούμε και κάτι το οποίο θα βλογήσουμε τα γένια μας τώρα. No tax on foreign earned income. Όλοι οι Αμερικανοί πολίτες οι οποίοι έχουν εισοδήματα στο εξωτερικό δεν θα φορολογούνται για αυτά τα εισοδήματα. Πρόεδρος Τραμπ, εισήγηση της οργανώσεως μας, μα επί 10 χρόνια το παλεύαμε, ήταν νόμος του Ομπάμα και πολύ βασικό, καταργείται ο ΦΑΤΚΑ, αυτός ο πραγματικά απίστευτος νόμος, ο οποίος έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα στους Ελληνοαμερικανούς. Πήγαινε σε μια τράπεζα να λογαριάζει. Χωρίς εισοδήματα στην Αμερική, σου λέει όχι, έχεις αμερικανική υπηκότητα, ακόμα και αν δεν την είχες, δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό, διότι υπάρχει ο ΦΑΤΚΑ. Για να μην σας κουράσω, και αυτό υπάρχει μεγάλη αναφορά σε αυτό στην ιστοσελίδα. Εμείς, και για να κλείσω, γιατί σας έχω κουράσει, ιδρυθήκαμε το 2019. Εγώ δεν εκλέχτηκα, είμαι διορισμένος πρόεδρος του παραρτήματος από τη Washington, από τα κεντρικά του κόμματος. Όποτε θεωρείς το κόμμα ότι εγώ δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά μου, εννοείται ότι είναι η θέση άμυστη και υφίσταμε κάθε μήνα μια τεράστια προσωπική αφέμαξη για να μπορώ να συνεχίζω τη λειτουργία του τμήματος. Καταφέραμε. Εγγράψαμε 40.000 ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους. Παλιά ψηφίζανε γύρω στις 4 με 5.000 και από τα δύο κόμματα. Τώρα έχουμε σαρώσει, έχουμε σπάσει τα κοντέρ. Δεύτερον, δημιουργήσαμε το ΚΕΠ, το Help Desk, το οποίο συνδιευθύνει και η Μαρία Ιβρακά, η οποία είναι λογίστρια και εξειδικευμένη και εγώ και άλλα στελέχη του κόσματος. Επειδή υπήρχε τέτοιο έλλειμμα εξυπηρέτησης στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αναγκαστήκαμε και φτιάξαμε ένα ΚΕΠ, στο οποίο μπορείτε να αποταθείτε για πλήθος προβλημάτων, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, ψήφου, υπηκοότητας. Είναι τεράστια η γάμα. 875, 876, 8100, ό,τι πληροφορία θέλετε στο republicansoverseas.gr. Μετά από αυτό, από την τεράστια φήμωση των γιγαντιαίων πολυεθνικών, Facebook και τα λοιπά, αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε δικό μας τηλεοπτικό σταθμό, είναι το ilovepatrida.com, το οποίο καθημερινά φέρνει όλα τα νέα της ομογενείας από και προς Αμερική, αλλά και ελληνικά και θέματα και θέματα των Ρεπουμπλικανών. Μετά φτιάξαμε την έδρα μας, η οποία ελπίζουμε όταν θα έχουμε μια μεγαλύτερη ευρωστία να φτιάξουμε το εντευκτήριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βάρη Σκοροπίου, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά συνέδρια. Αρχίζω. Ενεργειακή ασφάλεια το 19. Αυτό οδήγησε στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εμείς αυτά όλα θα τα δείτε στις ιστοσελίδες. Ιδρύσαμε το Γεωστρατηγικό Κέντρο, East Strategic Studies Institute, το οποίο χρησιμοποιεί πάρα πολλούς ερευνητές και είναι αυτό το οποίο μαζί με το Middle East Forum συνδιαμορφώνουμε την πολιτική του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τα θέματα Βαλκανικής και Μέσης Ανατολής. Καταλαβαίνετε πλέον ότι το επίκεντρο έχει έρθει στην Ελλάδα. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πρώτα ρωτάει εμάς, μετά κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Ο Τζακ Ρούμπιν και εγώ και τα στελέχη που μας περιβάλλουμε είμαστε οι βασικοί σύμβουλοι σε αυτά τα θέματα. Μετά,
Από αυτό έχουμε κάνει δράση σε όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε, έχουμε κάνει φιλανθρωπικό έργο, έχουμε βοηθήσει και τότε, θυμάσαι, τις ένοπλες δυνάμεις στον Εύρο. Και βοηθάμε και συνεχίζουμε να βοηθάμε και πρόεδρε. Μαζί με τους αδερφούς της ΑΧΕΠΑΝ κάνουμε και κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Γι' αυτό δεν λέμε πολλά. Πες σε